Δόξα Γρηγόρη, είχε τρεις καλές στιγμές ο Ερμής για να πετύχει τον γκολ. Με ταραλίδι Άλεξ Κωνσταντίνου πριν δεν το κατάφερε, το πράττει με τον Εμεγκάρα. Και νομίζω πως τώρα καλύτερα να το διαχειριστεί στα εναπομείνοντα λεπτά η ομάδα του Κώστα Καϊάφα. Αυτό ζητά από τους παίχτες του Κύπριος τεχνικός των Κυπριακών. Θα δούμε το φάουλο Σαντίκ, το 1-1. Άμεση απάντηση από τη Δόξα με τον πρώτο της σκόρερ, πάει στα 12 γκολ στο 78 λεπτό. Οι δύο πρώτοι σκόρε των δύο ομάδων χτυπάνε σήμερα. Ένα το κόλλο Εμεγκάρα, το 10ο Σαντίκ. Πιάστηκε στον ύπνο η άμυνα του Ερμή στη στημένη φάση στο 78 λεπτό. Ξανά, τώρα που χτυπιέται η μπάλα, ο Σαντίκ είναι offside. Του Ιωάννου. Έλα. Πάμε στον Αρκυδιακό για να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη κουβέντα μας, Άρη. Εντάξει, απλά να μεταφέρω και κάποιες ατομικές συστάσεις για το ξεκίνημα. Η Νέα Σαλαμίνα, όπως προείπαμε, έχει νέα αμυντική τετράδα. Έτσι, φωνάζει ο Σάββας Προσαρτήτης τον Σεργίου περισσότερο για να βλέπει τους επιθετικούς. Σαντίκ, κεφαλιά, γκολ 1-0. Πολύ ωραίο γκολ από τον Μπέρατ Σαντίκ. Ανοίγει το σκορ πάρα πολύ νωρίς. Ο πρώτος σκόρερ της Δόξας στο πρωτάθλημα. Ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουμε στην Κύπρο στην φετινή χρονιά. Με μια πανέμορφη κεφαλιά στο 6 ανοίγει το σκορ. Να λοιπόν που νωρίς γίνεται το 1-0 στην αναμέτρηση με το γκολ του Σαντίκ για την Δόξα. Ωραίο γκολ, ωραίο τελείωμα από τον Μπέρατ Σαντίκ, ο οποίος το πανηγυρίζει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Κοιτάξτε εδώ να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν στο παιχνίδι καταλαβαίνει εύκολα κανείς ότι είναι όντως μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Μοχώστου, αλλά και ψυχολογικά, έτσι, πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι. Ασφαλώς. Να δούμε εδώ, μπορεί να γίνει το 2-6 και είναι, γίνεται. Και ναι, γίνεται από τον Σαντίκ. 2-6, είπαμε, ο χορός τον γκολ δεν τελείωσε εδώ στο Μακάριο. 8 γκολ. Άρη, είναι σκορ που έχουμε δει μόνο από μεγάλες ομάδες, έτσι, εννοώ τόσα πολλά γκολ. Από τις ομάδες του πρώτου γκρουπ, από Ελ και Απόλλωνα στο πρωτάθλημα, 2-6. Απίστευτο σκόρ, ο Σαντίκ δεύτερο δικό του γκολ στο μάτς. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει και καθυστερήσει ο διαιτής έτσι όπως πάει, γιατί θα έχουμε και άλλα γκολ. Θα το δούμε. Θα ρωτήσουμε. Αν θα έχει κάποια καθυστέρηση, αν ένα... Και πάλι για φυλακτού. Παίκτες της Δόξας που τρέχουν πάρα πολύ και κλείνουν όλους τους πιθανούς διαδρόμους. Απομάκρυνε ο Μπα, Μοστέφα. Στον Κομπανί τώρα, κοιτάξτε το pressing των ποδοσφαιριστών της Δόξας που αναγκάζει να γίνει το λάθος. Αναγκάζει τον Κομπανί να κάνει το λάθος, το corner από την παρέμβαση του Γκουλών. Κόρνερ που εκτελέστηκε, Λουίς Κάρλος, το σούτ, το γκολ από το Σαντίκ με το τακουνάκι, ένα εξαιρετικό γκολ, ένα τέρμα. Και κίτρινη κάρτα στον Σαντίκ τον Τράτο για τον πανηγυρισμό, αν κατάλαβα καλά. Δεν είδα αν έκανε κάτι το μετό, αλλά θα ξαναδούμε όλα. Εδώ... Και εδώ φαίνεται να είναι καλυμμένος και εδώ θα το δούμε με την τεχνολογία. Ο Σαντίκ πλασάρει, κάνει το 2-0. Πολύ ωραίο το πλασέα τον Σαντίκ. Και 2-0. Η κίτρινη που δέχτηκε ήταν γιατί πανηγύρισε προς το μέρος. Εδώ δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Εν πάση περίπτωση. Κίτρινη και στον Σαντίκ. Πάμε στους συναδέλφους. Ιωάννου. Κέρδισε ο Σολομών. Με φάουλ, όπως λέει ο ψεδιώτης. Στείνεται και πάλι μπάλα. Και παίρνει γκολ ο Σαντίκ απέναντι. Εκτελέστηκε. Και ο Σαντίκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Δόξας, η οποία πετυχαίνει αυτό που ήθελε. Στο 18ο λεπτό σημειώνεται τον γκολ. 1-0 η Δόξα
δείτε την εκτέλεση και τον Σαντίκ να κινείται ανάμεσα στους κεντρικούς αμυντικούς, να προλαβαίνει την έξοδο του Χριστοδούλου και να σημειώνει αυτό το πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα της Δόξας. Αφήνει εκτεθειμένη ολόκληρη την αμυντική γραμμή της Ομόνιας στους κεντρικούς αμυντικούς. Διακόπτει το παιχνίδι ο διαιτητής και δείχνει την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Νταβόρ Ρόγκατς. Πιθανότητα για κάτι που του είπε. Μπεράτ Σαντίκ. Θέλει να φτάσει τα 8 τέρματα σε 18 συμμετοχές. Παίρνει φόρα. Εκτελεί, θα νικήσει τον Αναστάση, τον οποίο ξεγέλασε. 3-0 στο 76ο λεπτό για το σύλλογο της Κατοκοπιάς. Με τον Μπεράτ Σαντίκ να χρήζεται σκόρερ. Να προσθέτει το όνομά του πλάι σε αυτά τον Να και Μουκτάρι. Στο 76 από την άσπρη βούλα και ο πανηγυρισμός του επιθετικού των φιλοξενού. Ο Κιφουετή παίρνει μπάλα. Wilson Kennedy. Ασαμόα. Ιωάννου. Μάλλον είναι... Ναι, ο Ιωάννου τώρα για τον Παπαφώτη. Η σέντρα, ο Σαντίκ, ωραία κίνηση, ευκαιρία. Ο Σαντίκ 1-1. Ισοφαρίζει η Δόξα με τον πρώτο της σκόρερ. Ένα υπέροχο γκολ από τον Μπεράτ Σαντίκ στο 74. Να λοιπόν που αλλάζουν τα δεδομένα. Είπαμε, η Δόξα κρατάει πολύ περισσότερο μπάλα στο παιχνίδι και ισοφαρίζει με τον Σαντίκ. 7ο γκολ του Σαντίκ στο φετινό πρωτάθλημα στο 74ο λεπτό. Ισοπαλία πλέον στο ΓΑΣΙΖΙ. Το πανηγύρισαν οι λίγοι φίλοι της Δόξας οι οποίοι βρίσκονται στο ΓΑΣΙΖΙ για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ο Ερμής τώρα είναι αυτός που με τη σειρά του θα προσπαθήσει να τρέξει για ένα δεύτερο γκολ. Για τον τρόπο που παίζουν η ομάδα του και για τις θέσεις και σχηματισμούς που δεν τηρούνται για την ώρα. Είναι τέτοια εικόνα του αγώνα με τη συμπλήρωση 17 λεπτών, αλλά κυρίως το σκορ που δεν μπορεί παρά όντως να είναι ικανοποιημένος ο Λούκας Χατζηλούκας. Ο Παπαφώτης όλος Ολυμπιακός πίσω. Ψάχνει να βρει τον Σαντί, κεφαλιά 2-0. Άλλη μια assist από τον Παπαφώτη, άλλο ένα γκολ, το πέμπτο στο πρωτάθλημα για τον Σαντίκ. Δύο φάσεις, δύο γκολ και πλέον πολύ μεγάλο προβάδισμα για την Δόξα για να φτάσει σε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική νίκη. Έπιασε στον ύπνο όλο τον Ολυμπιακό, ο Παπαφώτης με αυτή την εκτέλεση φάουλ. Ο Σαντίκ, όντας ο πιο ψηλός παίχτης της Δόξας. Χωρίς πάντως ένας κεντρικός αμυντικός και ένας αμυντικός μέσος. Θα κόψει και πάλι η αμυνά της Δόξας. Υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού στο έδαφος. Ο Σεραφείμ, αν βλέπω καλά το παιχνίδι, πάντως συνεχίζεται. Με τον Σισοκό να κάνει ωραία κίνηση. Ο Σαντίκ θα σουτάρει, δοκάρει και μέσα. Πλέον είναι πρώτο σκόρερ τη Δόξα του Σαντίκ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ για σήμερα. Έκτος στο πρωτάθλημα. Ασίστ για τον Κιφουετή. Λίγη ώρα μετά την είσοδο του στο παιχνίδι. Πλέον το προβάδισμα των τριών τερμάτων φέρνει την Δόξα πάρα πάρα πολύ κοντά σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Ρόκατ. Κυπκιάνη. Αντιβγήκε πάσα, Μουχτάρης. Βλέπει απέναντι τον Λουίς Κάρλος. Κοντά του Φιλίππο. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή ο Λουίς Κάρλος. Στρώνει στον Πίγκολη, τα κουνά και εξαιρετικό γκολ ο Σαντίκ. 2-1, η Δόξα γυρίζει το παιχνίδι. Οι δυο της επιθετικής σκοράρουν απόψε. Ο Σαντίκ με ένα εκπληκτικό τακουνάκι γυρίζει το παιχνίδι για την Δόξα στο 51ο λεπτό. Και σίγουρα τώρα πολύ καλύτερα τα συναισθήματα στον πάγκο της Δόξας. Ο Λουίς Κάρλος, ο Πίκολη το γύρισμα. Κοιτάξτε την τακουνιά, αριστουργηματική. Chelsea Manchester United αύριο στις 6:30, Σύνταβριο Sports 2. Anderlecht Bridge στη συνέχεια. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7:30, Nova Sports 1, το Super League. Όλα αυτά αύριο μόνο από τα κανάλια της Cita Vision. Ο Πίκολη εκτέλεσε το κόρνερ, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Σαντίκ.
4-2 η Δόξα, δεύτερο γκολ για τον Σαντίκ, τρίτη ασίστ για τον Πίκολη απόψε, αυτόν τον θέλει. Αυτό δείχνει ο Ασαμόγια, τις τρεις ασίστ του Πίκολη στο απόψινό παιχνίδι. Πάει και ο Μουχτάρης που και σε αυτόν σερβίρε γκολ, πάει και ο Σαντίκ, σε αυτόν έδωσε δύο. Είναι εκπληκτικός απόψε ο Νιούτον Σέρτσιο Πίκολη, ξανά το κορ. Ο Πίκολη θα διώξει, μπάλα στον Λουίς Κάρλος, Ασαμό άφησε έξυπνα στον Τιάκο Γκόμες. Ασαμόα. Δεν υπάρχει offside, ο Γκόμες σηκώνει την μπάλα πάνω από τον Πάρτο και τον κόλο Σαντίκ. 5-0. Ασταμάτητη Δόξα και τέλος του αγώνα. 5-0 ο Σαντίκ. Σκοράρει και αυτός. Βραδινός περίπατος της Δόξα. Σούπερ αποτελεσματική και τα 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Χατρίκ του Ζατ. Γκολ ο Γκόμες, γκολ και ο Σαντίκ στο 90 και κάτι και τελικό αποτέλεσμα σφίριξε για τελευταία φορά. Τον Σισοκό. Για τους γηπεδούχους, ποδοσφαιριστής που ξέρει πολλά καντάρια μπάλα, πέρασε και από την Βολσπουργκ, να μην το ξεχνάμε. Ασαμόα προσπαθεί να βρει χώρο για σέντρα, θα την επιχειρήσει. Σαντίκ την κεφαλιά, γκολ! 1-0 η Δόξα. Στο 11ο λεπτό θα ανοίξει το σκορ με τον Σαντίκ. Στην πρώτη του παρουσία ο Σαντίκ ανοίγει και το σκορ. Ξανά η προσπάθεια, ο Ασαμόα βρήκε το χώρο επιχείρηση. Гол в первом зале Сандик, номер 9.